Τρίτο και τελευταίο μέρος στις απόψινες καμπάνες, οι πρώτες καμπάνες του Δεκεμβρίου. Για ποιον χτυπάει καμπάνα ο πλήρης τίτλος? Ernest Hemingway. Σας το υπενθυμίζω, αραιά και πού, γιατί θα έχουμε εκπλήξεις γενικότερα. Πρώτα ο Θεός, ίσως και μέσα στο μήνα, το σίγουρο είναι μέσα στο 2024. Και η τελευταία βεβαίως εκπομπή της εβδομάδας, Παρασκευούλα σήμερα, η οποία Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Και καλό είναι να βγείτε λίγο προς τα έξω, για να μην χρειαστεί να καίτε πολύ ρεύμα στο σπίτι. Διότι δεν ξέρω, κύριε Λεχουρίτη, τι γίνεται εκεί με τα τιμολόγια του ρεύματος. Τι είναι αυτό το πράγμα πάλι? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλό μήνα, Παρασκευούλα, ναι. Καλώς τη Κυριακούλα. Λοιπόν, είπατε ότι σήμερα πρώτη μήνα ξεκινάνε οι καμπάνες. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Ναι. Για όλους μας χτυπάει η καμπάνα. Για όλους τους καταναλωτές που έχουν ρεύμα στο σπίτι. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που οι οποίοι ενδεχόμενα να μην έχουν και ρεύμα. Mm-hmm. Να μην έχουν τη δυνατότητα να τους το έχουν κόψει. Άρα μιλάμε λοιπόν για ένα νέο καθεστώς που φέρνει ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση στους καταναλωτές. Δεν έφταναν όλα αυτά που βιώνουν την καθημερινότητά τους με την ακρίβεια. Έρχεται τώρα το χρωματιστό τιμολόγιο. Πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκια στο Αιγαίο. Ή δεν ξέρω πού. Το θέμα είναι το εξής. Ήρθα σε δύσκολη θέση, διότι κάποιοι συνάδελφοι με ρωτούσανε. Σπυρό, έχεις να μας προτείνεις ποιο χρώμα να επιλέξουμε? Και πραγματικά δεν ήξερα. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα με τα χρώματα? Γιατί ρωτάτε εμένα, γιατί ξέρω? Λοιπόν, απλά το έχουμε αναλύσει σαν Ίνκα. Το έχουμε επεξεργαστεί, δόξα τω Θεώ, έχουμε έναν άνθρωπο στο φορέα, δικηγόρο, ο οποίος ασχολείται με το ενεργειακό θέμα. Είναι ειδικός, θα μπορούσα να πω. Και καλό καμιά φορά να τον χρησιμοποιήσετε από ερχόμενη εβδομάδα. Ναι. Θα σας τα πει και αυτός αναλυτικά. Αξίζει. Μετά το τέλος εκπομπής θα δώσω το τηλέφωνο για να συζητήσετε και με αυτόν. Ναι, ναι, να βγάλουμε έναν άνθρωπο στον αέρα να μας εξηγήσει ακριβώς τι ακριβώς γίνεται. Να διότι πω, εγώ, κάποιοι μου είπαν, αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, ότι αυτό το οποίο ο υπολογισμός που έχει κάνει ο κύριος Σκυλακάκης, δεν ξέρω, ο αλγόριθμος, θέλει μάλλον γνώσεις καθηγητή μαθηματικών πανεπιστημίου. Κύριε Παπαδάκη, ούτε ο κύριος Σκυλακάκης δεν ξέρει τι θέλει να φέρει. Α. Δεν το ξέρει ούτε ο ίδιος υπουργός. Απλά είναι μία πρόταση της ΡΑΕ, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Mm. Και βεβαίως εμείς διαφωνούμε. Διαφωνούμε γιατί τι να ξέρει ο κόσμος τι σημαίνει μπλε τιμολόγιο. Τι να ξέρει τι σημαίνει πράσινο. Τι σημαίνει πορτοκαλί, τι σημαίνει κίτρινο. Εμείς λοιπόν σε πρώτη φάση θα σας εξηγήσω τι ακριβώς σημαίνει το μπλε. Το ναι. Μπλε είναι ένα τιμολόγιο σταθερό, ακριβό μεν, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τιμή, ακόμα προσπαθούν οι πάροχοι να προσδιορίσουν ποια θα είναι η τιμή της κιλοβατόρας. Ενδεικτικά μαθαίνουμε ότι μπορεί από το 16,5 που είναι σήμερα, και μιλάμε για τη ΔΕΗ που είναι ο μεγαλύτερος πάροχος στην ενέργεια, έχει το 60%, να πάει στο 0,28 η κιλοβατόρα, ουέ και αλίμονό μας. Θα είναι πανάκριβη η τιμή, ναι. Σταθερή μεν για ένα χρόνο. Έρχεται το δεύτερο τιμολόγιο που είναι το πράσινο. Το ναι. Οποίο είναι κειμενόμενο και σταθερό για ένα μήνα. Δηλαδή θα προσδιορίζεται μέσα στο μήνα η αυξομοίωση της τιμής. Έρχεται το τρίτο που είναι το πορτοκαλί. Αυτό αφορά αυτούς κυρίως που έχουν τους έκπλους μετρητές, δηλαδή τους ψηφιακούς μετρητές. Ναι. Και όχι τους αναλογικούς μετρητές. Και εδώ η και τιμή πώς είναι? Θα διαμορφώνεται η τιμή στην ημέρα. Τι εννοείται τώρα? Εγώ γιατί δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα σας πω, ανάλογα με τη ζήτηση. Όσο μεγαλύτερη ζήτηση θα έχει το ρεύμα, ναι. Τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η τιμή εκείνη τη στιγμή.
όσο μικρότερη θα είναι η ζήτηση, τόσο χαμηλότερη θα είναι η τιμή. Δηλαδή κάποιος θα πρέπει να έχει ένα υπολογιστή ή ένα κινητό τάμπλετ νέας τεχνολογίας κρεμασμένο στο λαιμό και να προχωράει να βλέπει ποια ώρα είναι χαμηλή η τιμή της ενέργειας, εκείνη την ώρα να δίνει εντολή στη γυναίκα στο σπίτι να ανάψει να μαγειρέψει το φαγητό ή να ανάψει το θερμοσύφωνα να ζεσταθεί ή να βάλει το καλοριφέρ, αν έχει καλοριφέρ ενεργειακό ή το air condition. Και το τέταρτο είναι το κίτρινο τιμολόγιο, το οποίο θα έχει τη χαμηλότερη τιμή, αλλά οποιαδήποτε αύξηση που τυχόν συμβεί στο ενεργειακό χρηματιστήριο, δηλαδή ρήτρα αναπροσαρμογής, θα την πληρώνει όλοι ο καταναλωτής. Αυτό το επιλέγουν και το προτείνουν οι υπάροχοι ενέργειας, γιατί θα έχουν μια σταθερή τιμή αυτή που θα βάζουν στην τσέπη. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα πώς θα διαμορφώνεται η τιμή στο ενεργειακό χρηματιστήριο, θα χρεώνουν τον Λεχουρίτη, τον Παπαδάκη, τον Παπαδόπουλο, τον Αθανασόπουλο και πάει λέγοντας. Να ρωτήσω τώρα, αυτό είναι δική μας πατέντα ή το έχουμε ξεσηκώσει από κάποια άλλη χώρα, κύριε Λεχουρίτη? Το σκεφτήκαμε μόνοι μας ή χρειαστήκαμε και βοήθεια? Δεν το ξέρω, το άκουσα από τη ΡΑΕ. Τώρα, αν είναι δική μας πατέντα, αν είναι εξωτερικού πατέντα, δεν το γνωρίζω. Και δεν μπορώ να πω κάτι που δεν γνωρίζω. Στην και από τη στιγμή που το ποσοστό των ψηφιακών μετρητών προς το παρόν είναι πάρα πολύ μικρό. Το 2%. Τι νόημα έχει το πορτοκαλί τιμολόγιο? Συνήθως στην Ελλάδα παίρνουμε πρώτα τα τρένα και μετά φτιάχνουμε τις ράγες. Α, εντάξει. Είναι αυτό το οποίο συνηθίζω να λέω. Το έλεγε ο δάσκαλος ο Κωστής ο Βέρος, που τον χάσαμε και πρόσφατα, ότι πρώτα, λέει, στην Ελλάδα βάζουμε τα παπούτσια και μετά προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες. Και αναρωτιόμαστε γιατί δεν παίρνουνε. Ένα αντίστοιχο είναι και αυτό. Κοιτάξτε, εγώ εκείνο το οποίο θα έλεγα σε πρώτη φάση είναι, γιατί με συζητήσεις που κάνω, είμαι της άποψης να πάρουμε το τιμολόγιο το σταθερό, αν η τιμή δεν είναι τόσο υψηλή. Κλείνει για ένα χρόνο, ξέρεις, δεν θα έχω ρήτρα να προσαρμογή, θα μειώσω την κατανάλωση, θα προσαρμοστώ. Έκανα έναν πρόχειρο υπολογισμό, αν βάλεις το σταθερό με 0,28 λεπτά. 1.400 κιλοβατόρες θα πληρώσεις το τετράμινο 392 ευρώ. Αν βάλεις ΔΔΕ, ΑΔΜΙΕ, ΕΤΜΕΑΡ, ΙΚΟ, θα ξεπεράσεις τα 500 ευρώ στο τετράμινο. Άρα θα σου έρθει περίπου 110 ευρώ, 120 το μήνα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό για το ρεύμα. Τώρα, για να μην κάνουμε δίκη προθέσεων, παρόλο που φαίνεται και είναι πολύ περίπλοκο, κύριε Πρόεδρε, κύριε Λεχουρίτη, να το δούμε πώς θα λειτουργήσει στην πράξη, γιατί μπορεί να εκπλαγούμε θετικά. Μακάρι δηλαδή για όλους μας, για την τσέπη μας, αν και η αλήθεια είναι ότι να δεν, έχει πολλές, δεν έχει πολύ μεγάλη αισιοδοξία το να εκπλαγούμε θετικά. Ναι, όχι, όχι. Το αντίθετο ναι. Ναι. Το θέμα τώρα είναι το εξής. Εμείς θα μάθουμε ποτέ αν πίσω από αυτή τη διαδικασία, πριν την ακολουθήσουμε, υπάρχει λάκκος στη φάβα? Σίγουρα λάκκος υπάρχει. Και δεν έχουν πρόθεση οι εταιρείες ενέργειας να χάσουν. Ναι, ασφαλώς. Θα κερδίσουν εις βάρος των καταναλωτών. Συνήθως το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Ναι. Άρα ο καταναλωτής είναι το μικρό ψάρι. Θα έρθουν λοιπόν τα κοράκια της ενέργειας άλλη μια φορά να δείξουν τα γαμψά νύχια τους και να ασκήσουν τις σάρκες των πολιτών. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε τον πρώτο μήνα εφαρμογής, δηλαδή το Γενάρη μήνα. Τι σημαίνει δηλαδή? Να δούμε πώς θα κινηθεί το πράσινο τιμολόγιο, πώς θα βγάλουν το μέσο όρο χρέωσης το μήνα επάνω, πώς θα κινηθεί το πορτοκαλί τιμολόγιο και πώς το κίτρινο. Εκεί ενδεχόμενα να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Στο μπλε είναι σίγουρα ότι άμα το επιλέξεις δεν θα μπορεί να το αλλάξεις την πορεία. Δηλαδή δεν θα μπορεί να αλλάξεις πάροχο. Τα άλλα τρία χρώματα μπορεί κάθε μήνα, εκτός και αλλαχτεί η υπουργική απόφαση, να αλλάζεις πάροχο και να πηγαίνεις στον πάροχο που θα έχει τη χαμηλότερη τιμή. Ναι.
Στο μπλε δεν αλλάζεις με καμία δύναμη. Αυτό λέει και η λογική. Παίρνεις μία σταθερή τιμή για ένα χρόνο το συμβόλαιο, άρα δεν μπορεί να το σπάσεις το συμβόλαιο. Τα άλλα συμβόλαια μπορείς να τα σπάσεις. Εκτός και αλλάξουν τον νόμο. Θα περιμένουμε να δούμε, γιατί στην Ελλάδα οι εκπτύξεις είναι καθημερινές. Θα έρχονται συνεχόμενοι. Αυτό μου θυμίζει λίγο τα επιτόκια των τραπεζών, τους τόκους μάλλον, τα επιτόκια με τα δάνεια. Μα το ίδιο, ναι. Το ίδιο θα κάνουμε και εδώ. Και εδώ τι είναι, είναι ένα χρηματιστήριο που παίζεις ρουλέτα τα λεφτά σου. Αν σου κάτσει η μπίλια θα είσαι κερδισμένος, αν δεν σου κάτσει... Κύριε Λεγουρίτη, εάν επιλέξω λοιπόν το κειμενόμενο... Ναι. Διότι βλέπω ότι τώρα με συμφέρει. Όταν, γιατί από τη στιγμή που είναι κειμενόμενο, υπάρχει λοιπόν περίπτωση κάποια στιγμή, όλο και κάτι να γίνει, τα έχουμε ζήσει, να αυξηθεί στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο το ρεύμα. Πότε μπορείς να αλλάξεις τιμολόγιο και να πας, ας πούμε, στο μπλε? Μπορείς να αλλάξεις αφού κλείσει ο μήνας. Αναμήνα λοιπόν. Ναι, αναμήνα. Όπως γινόταν και... Άρα μπαίνεις στη διαδικασία να ενημερώνεσαι, να μαθαίνεις τι ακριβώς γίνεται στο χρηματιστήριο του ρεύματος. Ακριβώς. Και εκείνη την ώρα να επιλέξεις εάν πρέπει να αλλάξεις ή όχι. Αλλά μετά οι εναλλακτικές που έχεις, εάν το κειμενόμενο είναι πιο ακριβό από το σταθερό, το μόνο πράγμα το οποίο μπορείς να κάνεις είναι να πας στο μπλε τιμολόγιο, κάνοντας το σταυρό σου ότι για ένα χρόνο δεν θα ξαναπέσει τιμή που να συμφέρει το πράσινο. Κύριε Παπαδάκη, από τη στιγμή που επανέρχεται η ρήτρα αναπροσαρμογής, να είστε σίγουροι, να είστε σίγουρος και ο κόσμος που μας ακούει, ότι η τιμή στο ρεύμα θα ακριβίνει. Τώρα που μιλάμε, πάλι ως χώρα έχουμε την ακριβότερη τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή έχουμε 136,37 ευρώ τη μεγαβατόρα. Σημαίνει λοιπόν ότι είμαστε η ακριβότερη χώρα σε σύγκριση με άλλες χώρες, είτε Πορτογαλία, είτε Ισπανία, είτε ακόμα και στην Τουρκία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ μιλάμε για τζόγο, καθαρά παιχνίδι. Ένα παιχνίδι εις βάρος των πολιτών, όχι υπέρ των πολιτών. Αυτό το έχουμε ζήσει και εκείνο το οποίο είναι το πιο σημαντικό ίσως να πούμε, ότι αν κάποιος δεν κάνει συμβόλαιο, δεν επιλέξει να κάνει ένα από τα 4 χρώματα, θα πάει υποχρεωτικά από 1η-1η-24 στο πράσινο. Δηλαδή οι εταιρείες θα τον ρίξουν στο κειμενόμενο και σταθερό, στο μεικτό τιμολόγιο κατά κάποιο τρόπο. Θα τον ρίξουν υποχρεωτικά, θέλει δεν θέλει. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να ξεδιπλώσουν οι εταιρείες τις προθέσεις. Να ξεδιπλώσει και η ΔΕΗ τη δική της πρόθεση, γιατί μέχρι ακόμα και σήμερα, σε ερώτηση που έκανα, δεν ξέρουν να μου απαντήσουν. Πού θα κυμανθεί η τιμή. Μισό λεπτό, κύριε Λεχουρίτη. Φέρνουν δηλαδή ολόκληρη... Φέρνουν μπλε, πράσινα, πορτοκαλί, κίτρινα, κόκκινα τιμολόγια και ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει, δεν έχει ξεκαθαρίσει το Υπουργείο με τις εταιρείες παροχής ρεύματος ποια θα είναι η τιμή με την οποία θα ξεκινήσουν. Όχι. Σας λέω άρα σήμερα. Άρα πώς μου επιβάλλουν εμένα, μου λένε διάλεξε ένα από αυτά χωρίς να γνωρίζω την τιμή. Δεν ξέρω, θα πάτε στους αστρολόγους, θα πάτε εντάξει. Στις μάντισες. Θα πάτε δεν ξέρω πού να ρωτήσετε εάν και πού και πώς και γιατί και όταν και εφόσον. Δηλαδή σου λένε υπέγραψε λευκή επιταγή, τι χρώμα θέλεις και από εκεί και πέρα αν είσαι τυχερός έχει καλός. Αν δεν είσαι τυχερός την πάτησε. Δηλαδή εγώ θα σας δώσω να καταλάβετε. Άλλαξα συμβόλαιο τον Ιούνιο του 2023 για ένα χρόνο. Με 16,5 λεπτά, 0,16,5 την κιλοβατόρα. Και επιδότηση κρατική. Όταν πήγα και ρώτησα σήμερα, τι θα γίνει, θα αλλάξω τιμολόγιο, θα πάω στο μπλε, θα πάω στο πράσινο,
Δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε, μη μας ρωτάς. Δηλαδή τι θα κάνω. Είναι ανεφάρμοστα πράγματα και γι' αυτό καλούμε την κυβέρνηση εν κατακλείδη να αναστείλει αυτό το μέτρο, να το μελετήσει καλύτερα, να μην είναι υπό των εταιριών αλλά να είναι πάνω από τις εταιρείες, να μην είναι εντολοδόχοι των εταιρείων αλλά να είναι αυτοί που θα ελέγχουν και θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις έτσι ώστε οι καταναλωτές να είναι εξασφαλισμένοι τουλάχιστον στην ενέργεια και να μην έρθουμε στο σημείο να πληρώσουμε τα δεινά του 2022 με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Δεν μπορεί και δεν αντέχει άλλο ο κόσμος, γιατί ακόμα δεν έχουν εξοφλήσει παλαιότερα τιμολόγια με ρήτρα αναπροσαρμογής. Μετά, από 1η-1η, σταματούν οι οριζόντιες επιδοτήσεις. Θα πάνε μόνο στους κοινωνικά ευάλωτους. Δεν θα έχουμε τιμολόγια ενδεχόμενα πολύτεκνη, τρίτεκνη και πάει λέγοντα. Αλλάζουν όλα. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο είναι έτοιμοι με το 2% που έχουμε έξυπνους μετρητές να εφαρμόσουν ένα νέο σύστημα που δεν μπορούν να το εφαρμόσουν. Τη Δευτέρα να εξειδικεύσουμε, κύριε Πρόεδρε, με τον... Πολύ ευχαρίστως θα έχετε το τηλέφωνο του κυρίου Πίτσου, πολύ ο οποίος θα σας καθοδηγήσει στην κάθε παραμικρή λεπτομέρεια. Και με συγκεκριμένα παραδείγματα για να δούμε, για να ενημερώσουμε τον κόσμο, διότι ο κόσμος, τα ερωτήματα είναι απίστευτα πολλά. Δεν ξέρει τι να κάνει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Μητσοτάκης, τα ακούσατε στο Δελτίο Ειδήσεων, έδωσε και μία συνέντευξη στο Bloomberg και μάλιστα βρίσκεται στο Ντουμπάι εκεί στο COP του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και αυτό για τα priorities και αυτό το οποίο είπε είναι ότι έχει αφήσει πίσω του την όλη παρεξήγηση με τον Ρίση Σούνακ και σε καμία των περιπτώσεων δεν θεωρεί ότι οι ελληνοβρετανικές σχέσεις θα γίνουν χειρότερες. Έχει λάβει απαντήσεις ο Σούνακ για αυτό το οποίο έγινε από όλους. Από όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει άνθρωπος και μάλιστα και μόνο το γεγονός ότι ακόμα και την ώρα που πήγαινε με τους δημοσιογράφους ο Βρετανός Πρωθυπουργός στο Ντουμπάι. Οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν για τα γλυπτά του Παρθενώνα και ο Σούνακ βέβαια είπε ότι αυτά λέει με νόμιμο τρόπο. Αυτή την απάντηση έδωσε. Τότε λέει εκείνη την εποχή με νόμιμο τρόπο. Διότι ξέρετε, το 1700 τόσο πόσο ήταν επί κατοχής των Οθωμανών στην Ελλάδα, είχαν ανοίξει σούπερ μάρκετ στον Παρθενώνα πάνω στην Ακρόπολη και όποιος ήθελε πήγε και αγόραζε. Του κόβανε και μία απόδειξη και του λέγανε τι θες. Έλεγε παραδείγματος χάρη ο Έλγιν, θέλω μία καριάτιδα. Και του λέει κόψε μία καριάτιδα να πούμε και πήγαινε έτσι στο 5. Αυτά είναι τα νόμιμα. Η ιστορία, ο αστικός μύθος λέει ότι τον Έλγιν τον έβαλε η σύζυγός του να πάρει τα αιτώματα και τα αγάλματα για να τα τοποθετήσουν, λέει, στην έπαυλή του στο Λονδίνο. Ο Έλγιν, επειδή δεν ήταν και ο Σπίτι Γκονζάλες και από ό,τι φαίνεται μάλλον δεν είναι και ιδιαίτερα, έκανε 10 χρόνια να τα μεταφέρει. Βαρέθηκε η σύζυγός του που τα περίμενε και τον χώρισε. Και ο Έλγιν τα έβαλε στην αποθήκη, στο υπόγειο της έπαυλης και κάποια στιγμή είπε στην τότε βρετανική κυβέρνηση ότι ξέρετε έχω κάτι από εκεί, από την Ελλάδα ρε παιδί μου, αυτό που τον Παρθενώνα, επειδή είχε πάρα πολλά χρέη και του πλήρωσαν τα χρέη και του δώσαν και το κατητής του τα συνταξιοδοτικά. Έτσι για να μην ξεχνάμε τις μικρές αλλά πολύ σημαντικές πτυχές της ιστορίας. Και αυτό οι Βρετανοί
το έκαναν οπουδήποτε βρεθήκανε. Γι' αυτό το λόγο και τους συχτηρίζει όλος ο κόσμος. Ο Σούνακ λοιπόν τα δικά του. Είχε και ένα τετ-α-τετ με τον βασιλιά πλέον, Κάρολο. Εγώ να ξέρετε, επειδή έχω δει και τα σύριαλ και όλες τις ταινίες, το στέμα από εκεί και διάφορα, δεν τον είχα σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Παρόλο που ο μπαμπάς του, ο Φίλιππος, είναι Έλληνας. Ήταν Έλληνας. Ποιος χωρέστον. Συναντήθηκαν λοιπόν, είχαν ένα τετατέ στο Ντουμπάι. Μπορούμε να δούμε τη φωτογραφία σας, παρακαλώ πολύ. Κοιτάξτε, παρατηρήστε τι γραβάτα φοράει. Το λέει και στο σουπεράκι, το γράφει και στο σουπεράκι. Ο Κάρολος. Ο Σούνακ τον κοιτάει μέσα στα μάτια. Ούτε ερωτευμένο να ήταν το παιδί με τον Κάρολο. Μέσα στα μάτια. Δεν κοιτάει παρακάτω. Γιατί άμα κοιτάξει παρακάτω, θα στεναχωρηθεί. Στεναχωρήθηκε που την είδε από μακριά. Να μην τη δει και από κοντά. Δεν χρειάζεται εμείς να πούμε τίποτα παραπάνω. Νομίζω ότι η γραβάτα του βασιλιά της Αγγλίας τα λέει όλα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό μήνα. Να προσέχετε. Ό,τι και αν κάνετε, να το κάνετε με χαρά, με πάθος, αλλά χωρίς λάθος. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Πρώτα ο Θεός, την υγειά μας να έχουμε. Για τη Δευτέρα, την ίδια ώρα, στο ίδιο κανάλι. Γεια χαρά σε όλους.